Θεωρούμε εδώ πέρα είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να πάρει την κατοχή της μπάλας. Ο ΠΑΟΚ ξέρει σήμερα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να περιμένει. Έτσι. Να δεσμεύει να φύγει στην κόντρα. Δεν πρέπει να περιμένει και πρέπει. Στην Ντόρτμουντ. Όπως στην Ντόρτμουντ. Ναι, και πρέπει να χτυπήσει μετά το εκτός. Έτσι τεράστια. Το κάνει καλύτερο στα εκτός. Συμφωνώ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ και το χήμε στην Τούμπα δεν είναι κακό από την. Δεν είναι κακό. Εάν έπαιζε 5-3-2 στην Τούμπα με Μακ Ροντρίγκες και όχι Μακ εκτός. Θα την βέπανε και στην Τούμπα την Dortmund. Έτσι σχέδιο. Πιθανό. Γιατί απλά όταν έκανε αλλαγή το Μπερμπάντοφ στο Dortmund, έφυγε δύο φορές στο δεκάλεπτο, φάτσαμε με τα δίχτυα. Έτσι. Είμαι στην Τούμπα να τη δει τώρα. Πάντως η Βεβίνα είναι σε κακό φεγγάρι ο Ολυμπιακός. Έχει πολλές ευκαιρίες. Ναι. Αν την κατακτήσει. Σε βάλω κάτω, σε πατήσω. Γι' αυτό στην Τούμπα τη Δετάρτη η ομάδα ξεκινάει από τον Κάτσε. Γιουβεντίνε, όλα τα παιχνίδια κατά την άποψή μου με τη σωστή τακτική αντιμετωπίζονται. Αυτό που λέει ο κόσμος, αλλά τώρα που άμα το πάει. Όταν λες να παίξει την Dortmund, είναι σαν να εξισώνει την Dortmund. Και μετά του είπα καυτή. Εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να δώσει χώρο τον Ολυμπιακό για να το φύγει στην κόντρα. Αυτό δώσε χώρο με στην Τούμπα. Γιατί ο Ολυμπιακός φόρτσαρε για να πάρει τα φράκα από το Champions League. Ναι, ωραία. Και μετά το Champions League, ο Ολυμπιακός μετά το Δεκέμβριο, τέλη Δεκεμβρίου, αρχές Ιανουαρίου, παρουσιάζει μια κάμψη. Μα Γιουβεντίνε, αν παρατηρήσει ο Ολυμπιακός, για μένα δικαιολόγητα και στο δεύτερο παιχνίδι στο Καρασκάκι με την Άντερλεκτ, έτρεξε πάρα πολύ γρήγορα στο παιχνίδι. Έπρεπε να καθαρίσει το παιχνίδι. Αυτός περίμενε να κάνει το 2-0. Αυτό από το 60 και μετά κλάταρε. Να διαχειριστεί με γκολ 2. Έτσι, για το δίνει ο Καριόλος ο διαιτητής στο πέναλτι, το βοηθάει. Αλλά είναι τόσο κακός στην τακτική που και στο 1-0 δεν θωρακίζεται να το πάει στο σταμπέναλτι. Ο κακός δεν είναι γιατί πείσμωσε την Άντερλεκτ. Το είπαν και παίχτες μετά το τέλος του αγώνα. Και ο Ολυμπιακός αυτό το παιχνίδι έπαιξε αδικαιολόγητα ψηλά την άμυνα του. Μόνο και μόνο γιατί δεν έχει αυτά τα τρεξίματα. Και απλά ήθελε να έχει κοντά τις γραμμές του να πετύχει γρήγορα τα δύο γκολ και μετά να διαχειριστεί. Καταρχήν, παιδιά, δεν υπάρχουν ποτέ αυτά δύο αμυντικά χαφ σέρβους. Ο Ιντέκε τώρα, όσο και τον Ολυμπιακό και λογάκια. Ο Ιντέκε θυμίζει πολύ Μουσλίμοβιτς. Ναι. Συμμετοχικός φορ, ο οποίος δεν έχει τον γκολ. Όμως, σε αυτό τον Ολυμπιακό που πλέον σέρνεται, κανένα από τα εξτρέμ του δεν έχει επίσης τον γκολ. Και έτσι ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα στον γκολ. Είσαι προπονητής του Ολυμπιακού σήμερα. Ναι. Και στείλει την ομάδα στην Τούμπα. Ναι. Θα πας σε αυτό το μαυράκο μπροστά, πώς το λένε. Εγώ πιστεύω ότι ο Ιντέκης στην Τούμπα πρέπει να παίξει. Στην Τούμπα δεν ξέρω εγώ θέλω γκολ. Ακούτε ρε. Ναι, ναι. Εγώ Φορτούνη και Ιντέκη θέλω γκολ. Στην Τούμπα. Έτσι. Και αυτά τώρα θα έρθει ο από δίπλα και θα έρθει ο Φουστέρ τώρα, ο μεγάλος αρχηγός. Όχι, όχι, θα αυτοί δεν θα κάνουν. Φορτούνι και Ιντέκε. Δεν κάνουν αυτή πλέον. Θέλω γκολ. Απλά είναι τα πράγματα. Ο Ιντέκε στην Τούμπα. Και ο Φορτούνι έφυγε. Κάνε γκολ, βγες μπροστά, το καταλαβαίνει. Το μάτι για τον Ιντέκε στην Τούμπα πρέπει να παίξει. Τώρα λέει για δύο υπερεκτιμημένους παίκτες, φίλε. Είναι έτσι, ρε φίλε. Βάσει απόδοση αυτό είναι. Στο ο Φορτούνης είναι υπερβολικά υπερβολικά. Το έχουμε πει για τον Φορτούνη. Αυτή στον Ολυμπιακό κάνανε μια προσπάθεια. Εφόσον πήραν το πρωτάθλημα, καλά κάνανε. Λέει το εξής. Θα ανεβάσουμε το Φορτούνη την αξία του. Δεν γίνεται αυτό. Όμως στην Ευρώπη δεν τραβάει. Έτσι. Ιστορία. Έτσι. Θάβουν τον Τζόρι, γιατί τον Τζόρι δεν τον πουλάς. Όπως θάβει τον Καμπιάσο, γιατί τον Καμπιάσο είναι ντροπή, δεν τον πουλάς. Είναι ντροπή να έχει έναν παίκτη σαν τον Καμπιάσο και να παίζει ως διέλα. Έλα ρε φίλε. Λοιπόν, φίλε. Άλλη τώρα. Ένα πράγμα για την ΑΕΚ. Κοίτα να δεις τώρα, Παουξή. Και απ' την άλλη λέμε το άλλο τώρα όμως, έτσι. Έχει Φορτούνι βασικό και Τσόρι αλλαγή και πες με εσύ ποιον έχει ο Πάουκ. Αυτό είναι γιατί πρόβλημα. Είναι ένα σύμβο βασιλάκι να ήλα να φωνάζω ο Πάουκ έχει κάνει πολλά παιχνίδια. Αυτό δεν φωνάζουμε συνέχεια. Φέρ τον ένα Φορτούνι μπροστά τον Περπάτη. Ο Πάουκ έχει πρόβλημα. Φέρ τον ένα δεκάρι. Και το 10 του ΠΑΟΚ, επειδή είναι ο Πέλκας, έχει πολλές μεταπτώσεις στην απόδοση. Ναι, ρε φίλε, ο Ηρακλής, να φανταστείς, έχει το Λεωζίνιο.
Ναι, δεν, εγώ δεν, δεν το πω. Θα γελάσω. Ναι, ο Λεωζίνιο πιθανόν να παίζει καλύτερα από τον Μπέλκα. Εννοείται, ρε φίλε. Και ένα τελευταίο για την ΑΕΚ και να κλείσω. Γιατί αν έπαιζε ο Φορτούνης στον Ηρακλή και ο Λεωζίνιο στον Ολυμπιακό, τι θα γίνει. Καμία διαφορά. Καμία διαφορά.